Τελικά δεν ήρθε το αποτέλεσμα που θέλατε. Πώς ήταν το παιχνίδι? Εντάξει, σίγουρα δεν είναι το αποτέλεσμα που θέλουμε. Προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε. Είχαμε κάποια κενά διαστήματα και θεωρώ ότι εκεί χάσαμε το μυαλό μας, κάποιες λάθος αποφάσεις. Και τελικά δεν ήρθε το αποτέλεσμα που θέλαμε. Είχαμε πει στην αρχή της μετάδοσής μας, όταν σας ρώτησα για το ποιο θα είναι το κλειδί στο παιχνίδι αυτό, είπατε για την άμυνα. Τελικά η άμυνα ήταν αυτή που σας πρόδωσε? Εντάξει, με την άμυνα προσπαθήσαμε διαφορετικά πράγματα. Παίξαμε λίγη ζώνη, λίγη man-to-man. Τελικά μας βοήθησε παραπάνω η ζώνη. 80 πόντι. Στην έδρα σου κάποιες φορές πρέπει να κερδίσεις με 80 πόντους. Επόμενο παιχνίδι είναι με την Ανόρθωση, ένα ακόμα πολύ δύσκολο παιχνίδι για εσάς. Πώς θα προετοιμαστεί η ομάδα για αυτή την αναμέτρηση? Εντάξει, τώρα έχουμε το 20 ημέρες τώρα να δουλέψουμε λόγω και της εθνικής ομάδας. Παίζουμε με την Ανόρθωση εκτός, μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχουμε πολλές μέρες να δουλέψουμε και αυτό είναι ο στόχος μας, να βελτιωνούμαστε κατά τη διάρκεια της χρονιάς και να γινούμαστε πιο καλοί.